3. Οι εκδηλώσεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εκδηλώνει τη γνώση, τη μακαριότητα, την αγάπη και την αληθινή ύπαρξη ή αυτούπαρξη. Στα απότερα στάδια της εξέλιξης, οι τρεις αυτές ιδιότητες αναφαίνονται στον κόσμο των μορφών ως μορφή που εκδηλώνει τις δυνάμεις της εξελισσόμενης ζωής, γνώση που εκδηλώνει μέσω της μορφής με δύναμη τη διάνοια, μακαριότητα που έχει την αγάπη και την αυτούπαρξη, βούληση και ύπαρξη πνευματική ως αντίστοιχη εκδήλωσή της στη μορφή που είναι ύπαρξη και βούληση στην αντικειμενική πραγματικότητα. Ένας άλλος τρόπος περιγραφής είναι το ότι οι τρεις θεμελιώδεις όψεις του ανθρώπινου εγώ εκδηλώνονται στην μορφή ως δυνάμεις της διάνοιας, της αγάπης και της βούλησης ή της αντικειμενικής ύπαρξης. Και ένας άλλος ότι η διάνοια, η αγάπη και η βούληση ή η αντικειμενική ύπαρξη είναι οι εκδηλώσεις της γνώσης, της μακαριότητας και της αυτούπαρξης, αληθινής ζωής των τριών όψεων του ανθρώπινου εγώ. Η εξωτερική και η εσωτερική όψη. Οι όροι αυτοί προσδιορίζουν την εξωτερικευμένη όψη του εγώ και την όψη στην εσωτερική της φύση. Η ζωή του Θεού και του εγώ εκδηλώνονται στο σύμπαν μέσα στην ατομικότητα και δομούν τα πεδία του εκδηλωμένου κόσμου, τα πέντε πεδία όπου υλοποιείται η εξέλιξή μας. Η εκδήλωση της όψης. Η όψη που εκδηλώνεται ως ύπαρξη ή βούληση ή δύναμη της αυτούπαρξης έχει ως μορφή τον εθέρα, την ύλη του υψηλότερου πεδίου. Η όψη που εκδηλώνεται ως αγάπη ή δύναμη της μακαριότητας έχει ως μορφή την ύλη αέρας. Η όψη που εκδηλώνεται ως διάνοια ή δύναμη της γνώσης έχει ως μορφή την ύλη πυρ. Σημείωση. Η αυτούπαρξη είναι η αληθινή ύπαρξη, το όντως υπάρχειν, σε αντιδιαστολή της απατηλής ύπαρξης, την ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας. Τα τρία αυτά υψηλότερα πεδία είναι οι τρεις θεμελιώδεις εκδηλώσεις της Θείας Ζωής στη μορφή, ενώ τα δύο άλλα πεδία που ακολουθούν δεν είναι παρά απλές αντανακλάσεις, νερό και στερεό. Η αγάπη αντανακλώμενη σε μία μορφή ύλης πυκνότερη, την ύλη, στο πεδίο νερό, προέρχεται από το αστρικό πεδίο, παίρνει εκεί την όψη του πάθους και γίνεται επιθυμίες. Η αυτούπαρξη αντανακλάται με τον ίδιο τρόπο στην ακόμη πιο πυκνή μορφή ύλης, στο πεδίο ύλη, το φυσικό πεδίο, που παράγει εκείνο που ονομάζουμε φυσική ή αντικειμενική πραγματικότητα. Ο νόμος της αντανάκλασης. Ο νόμος της αντανάκλασης προς τα κάτω, όσων υπάρχουν επάνω, είναι κλειδί για την κατανόηση αυτών που υπάρχουν άνω και αυτών που παράγονται κάτω. Η συγκινησιακή αγάπη μετατρέπεται σε λατρεία και συγκίνηση που ξεπηδά από το συγκινησιακό πεδίο προς το πεδίο της μακαριότητας. Η φυσική πράξη είναι κατεξοχήν απάτη αφού είναι η αίσθηση της πραγματικότητας. Μας δίνει αίσθηση του πραγματικού, του καθορισμένου, ως αντανάκλαση της πνευματικής πραγματικότητας, της ύπαρξης, αποτελώντας την κατώτερη μορφή της. Η εξέλιξη των μορφών. Ο μεγάλος κύκλος εξέλιξης των μορφών. Η εξέλιξη των μορφών παριστάνεται με μεγάλο κύκλο. Η περιφέρειά του αρχίζει από πάνω και οδεύει προς τα κάτω, συνεχίζοντας από κάτω προς τα επάνω. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κατιόν τόξο και στο ανιόν τόξο. Στο κατιόν τόξο ο Θεός παρέχει στην ύλη τις χαρακτηριστικές ιδιότητες. Στο ανιόν τόξο διαπλάθει τις ιδιότητες σε οχήματα, σε οργανωμένους φορείς. Ακολουθείται μια διαδικασία διαφοροποίησης ως ένα σημείο και ύστερα σε κάποια δεδομένη στιγμή συναθρίζονται τα εξειδικευμένα υλικά και συνδυάζονται σε μια οργανωμένη ενότητα ικανή να χρησιμεύσει σαν σκήνομα στο εγώ. Η διαφοροποίηση τα πεδία. Το πρώτο βήμα είναι παροχή ιδιοτήτων στην ύλη. Το μέτρο δονήσεως, ο θείος παλμός, παράγει το εθερικό πεδίο που είναι
η διαφοροποίηση στη συνείδηση του Θεού και παράγει την μορφή ύλης που αποκαλούμε άτομο του εθέρα. Το άτομο αυτό έχει ως περικάλημα ένα επίστρωμα λεπτότατης ύλης και περικλείει την πάλουσα ζωή του Θεού. Στη συνέχεια, ο εθέρας παράγει μια δεύτερη δόνηση που είναι εκείνη της σαφής, το μέτρο δονήσεως ή κραδασμός της σαφής, που περιβαλλόμενο και διαπερνόμενο από τον εθέρα παράγει ένα άλλο πυκνότερο υλικό επίστρωμα που ονομάζεται πεδίο του αέρα, άτομο του αέρα. Τα δύο πεδία μαζί με τον εθέρα είναι η γεννήτρια δύναμη του νέου πεδίου. Ορισμός. Πεδίο είναι τα άτομα, τα στοιχεία, οι ατομικές καταστάσεις των πέντε πεδίων, κατ' επέκταση και τα ίδια τα πεδία. Η δόμηση των πεδίων. Η διαδικασία συνεχίζεται με την δόμηση των επόμενων πεδίων μέχρι να φτάσουμε στο φυσικό πεδίο, την ύλη, όπου θα έχουμε ένα άτομο που έχει ένα πυκνό υλικό τείχομα στο εσωτερικό του. Όλη η εξελιχθήσα ζωή περιλαμβάνει και το εξωτερικό, το μαγνητικό του πεδίο, που αποτελείται από τις ανώτερες δονήσεις και τα ατομικά τους περιβλήματα. Το άτομο επομένως του φυσικού πεδίου αποτελείται από το δικό του πεδίο με επιπλέον την ύλη και τη ζωή του αστρικού ατόμου, την ύλη και τη ζωή του ατόμου πυρ, νοητικό, την ύλη και τη ζωή του ατόμου ίδωρ, βουδικού και εκείνου του αέρα, ατμικού. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο του φυσικού πεδίου παρουσιάζει μία μάζα από πέντε αλληλοδιαπερνόμενες σφαίρες. Μια μάζα μέσα στην οποία υπάρχουν ως εσωτερική ζωή η ύλη και η ζωή όλων των ανωτέρων πεδίων, ενώ μόνο το περίβλημα ή το τείχωμα του φυσικού ατόμου εκδηλώνει τα χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου. Ο ρόλος του φυσικού κόσμου στην εξέλιξη. Κάθε περικάλημα υπάρχει μέσα και γύρω από το άτομο, σε λανθάνουσα κατάσταση. Στη διαδρομή της εξελίξεως κάθε ένα ενεργοποιείται με τη σειρά του μέχρι να ζωογονηθούν όλα τα περιβλήματα. Επειδή τα περιβλήματα είναι σε λανθάνουσα κατάσταση, μπορούν να αποκριθούν στους κραδασμούς της εξελισσόμενης ζωής. Υπάρχει συνείδηση του πνεύματος. Το πνεύμα στερείται συνειδήσεως στο φυσικό πεδίο.